θα κάνω τρία σύντομα σχόλια, γιατί έχει διαρκέσει αρκετά η συνέντευξή του και γιατί σωστά προηγήθηκαν οι υπουργοί που φιλοξενούνται με πρωτοβουλία της ελληνικής κυβέρνησης που οργανώνει τη σημερινή συνάντηση. Ως αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επικεφαλής των ευρωβουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, θέλω να πω πρώτον ότι αυτή η καλύτερη Ευρώπη που θα αρέσει περισσότερο στους πολίτες της και για την οποία εργάστηκε και η σημερινή συνάντηση, γιατί υπόνονται συγκεκριμένες προτάσεις, δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς περισσότερη δημοκρατία. Και δεν μπορεί να υπάρξει περισσότερη δημοκρατία μέσα στην Ευρώπη χωρίς την ενίσχυση του ρόλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που είναι το μόνο άμεσα εκλεγμένο από τους πολίτες ευρωπαϊκό όργανο. Γι' αυτό χαίρομαι ιδιαίτερα, γιατί η πρότασή μας μαζί με τον συνάδελφο Ερίκο Γκερέρο Σαλόμ, αντιπρόεδρο των Σοσιαλδημοκρατών, για να προσθεθεί στο κοινό ανακοινωθέν της σημερινής συνόδου η σημασία της διαρκούς ενίσχυσης του ρόλου του Ευρωκοινοβουλίου, έγινε δεκτή από τη συνάντησή μας. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι καταλαβαίνω, αλλά δεν συμφωνώ καθόλου με τον εκνευρισμό που έδειξε ο κύριος Σόιμπλε χθες, σχολιάζοντας τις συναντήσεις στην Αθήνα, τη χθεσινή και τη σημερινή. Η σημερινή Ευρώπη είναι σε τέτοια κρίση που δεν ωφελούν εξυπνάδες ή επίδειξη μονοπόλιου εξυπνάδων. Χρειάζεται λύσεις καλύτερες στα προβλήματα που προαναφέρθηκαν και δεν είναι καθόλου έξυπνο ένα εγχείρημα ενοποίησης 60 χρόνων να απειλείται με διάλυση όπως αυτή που ζούμε σήμερα εξαιτίας μιας δογματικά μονόπλευρης πολιτικής λιτότητας που τροφοδοτεί την άνοδο της άκρας δεξιάς η οποία διεκδικεί τη διάλυση της Ευρώπης. Άρα ο κύριος Σόιμπλε, δηλαδή, να κάνει επίδειξη εξυπνάδας απέναντι στις προοδευτικές δυνάμεις, θα έπρεπε να δει στον καθρέφτη την πολιτική. Και η τρίτη παρατήρηση είναι ότι η Αθήνα, η Ελλάδα, με τη χθεσινή και με τη σημερινή συνάντηση και με τη μονιμοποίηση ως θεσμού αυτών των συναντήσεων και του Νότου και των προοδευτικών δυνάμεων, αποδεικνύει ότι δεν είναι πια το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης, αλλά ένας από τους παράγοντες για την αναζήτηση λύσεων στα προβλήματα της Ευρώπης. Και αυτές οι συναντήσεις, και η σημερινή και η χθεσινή, δεν φιλοδοξούν να διαιρέσουν την Ευρώπη, να δημιουργήσουν ένα μέτωπο του Νότου εναντίον του Βορρά, φιλοδοξούν να δώσουν λύσεις ενοποιητικές για μια πραγματικά ενωμένη Ευρώπη.